Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η κομπή Flash Sport όπως κάθε εβδομάδα. Έτσι, πιστεί και σήμερα στο ραντεβού μας, τελευταία μέρα του Γενάρη. Με πολλά θέματα από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, μεταγραφές τρέχουν, έχει αλλάξει η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας. Μαζί μας, όπως πάντα, μιας που είναι πλέον μόνιμο συνεργάτης της εκπομπής, ο Γιάννης Γιαννούλας από το matchmoney.com.gr. Να πούμε αρκετά πράγματα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Εδώ η τελευταία μέρα των μεταγραφών τώρα, τελευταίες ώρες μάλλον κλπ. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά θέματα για συζήτηση. Τρέχουν κάποιες ομάδες να καλύψουν το χαμένο έδαφος, έτσι ώστε να σουρουπώσουν κάποιες ομάδες τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σίγουρα οι κινήσεις αυτές δεν θυμίζουν σε κάτι προηγούμενα χρόνια. Ίσως επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και από άποψη οικονομικής φύσεως, αλλά κυρίως και αγωνιστικής, γιατί οι προπονητές κοιτάνε κυρίως πώς θα βγάλουν τη χρονιά όσο το δυνατόν πιο ανοίξωμα. Ναι, φυσικά. Και συνήθως σε μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου οι κινήσεις είναι πάντα της τελευταίας στιγμής, τελευταία μέρα και δώσω μου το δανεικό αυτόν, πάρε εσύ τον άλλον. Συνήθως είναι κινήσεις που υπαγορεύονται από τη βιασύνη, δηλαδή ότι... Μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάπως... Έχεις έναν επιθετικό να μου δώσεις γιατί ξέμεινα ή ένα... Αυτό κάτι μου θυμίζει πάντως. Ένα center back, ένα αριστερό back, ένα δεξί back γιατί μου χτύπησε ο δικός μου ο βασικός και δεν έχω και λοιπά. Έτσι συνήθως τελευταία... Εγώ δεν λέω ότι είναι σπασμωδικές κινήσεις. Ναι, σπασμωδικές κινήσεις και... Σίγουρα δεν υπάρχουν οι παίκτες που υπάρχουν αντίστοιχα το καλοκαίρι που υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος διάθεσης και να ψάξει την αγορά και να βρει το κατάλληλο παίκτη και τα λοιπά. Φυσικά. Τώρα κινούνται όλες οι ομάδες μέσω μάνατζερ να δουν τι μπορεί να αλλιεύσουν. Ναι, και... Και φυσικά κάτι μεταγραφή είναι ρίσκο, το έχουμε ξαναπεί. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Άρης εχθές υπέγραψε τον Γερμανό Λούκας Ρουπ, ένα παίκτη ο οποίος καλείται να δώσει βοήθειες στην ομάδα του Αλαμπάντιου. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες... Ο Ολυμπιακός μόλις ανακοίνωσε τον Κανό, τον εξτρέμ από την Πόρμουθ. Ναι, ένα παίκτη τον οποίο ουσιαστικά το μάθαμε τις τελευταίες ημέρες ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, όπως είπες και εσύ, αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά το Ρόντι Μέι, το Βραζιλιάνο. Είναι η τρίτη. Είχε πάρει και έναν και αριστερό μπακ, πάλι Βραζιλιάνο, τον... Ο οποίος έκανε και τεμπούτο και στο κύπελλο με τον Άρη και με τον γιατί έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα όσον αφορά το ίντερνετ, αλλά θα το δούμε και συνέχεια. Και φυσικά κινείται για την απόκτηση και του Μπίντικη, αλλά και του Μπονατσόλη, ενός παίκτη ο οποίος... Για τον Μπονατσόλη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επειδή παρακολουθώ και την Ιταλική αγορά, ο Ολυμπιακός το διέψευσε. Η Σαλερνιτάνα είχε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για δανεισμό του παίχτη, αλλά ο παίχτης δεν ψινόταν να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλλον αυτή η περίπτωση μάλλον χαλάει τώρα, γιατί ήθελε να μείνει στην Ιταλία ο παίχτης. Τώρα υπήρξε διάψευση και από τον μάνατζέρ του ότι ο παίχτης θα μείνει στη Σαλερνιτάνα, εκτός κι αν... Μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε μια ηλικία τέτοια που το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω είναι λίγο σαν δεύτερη, ίσως και είναι, τελευταία. Είναι μια περίπτωση ενός παίχτη ο οποίος είναι στα 25-26 του, σε πολύ παραγωγική ηλικία, στην πλέον παραγωγική του ηλικία. Πέρσι είχε σώσει τη Σαλερνιτάνα με 10 γκολ. Η Σαλερνιτάνα είχε επιστρέψει από διαφορά 12 βαθμών από τις θέσεις της παραμονής και με φοβερή ρελάμ στο δεύτερο γύρο κατάφερε να καλύψει αυτό το χάντικαπ και να μείνει στην κατηγορία. Και ο Μπονατσόλη έβαλε 10 γκολ και την βοήθησε καθοριστικά. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, από το 22 στο 26 δηλαδή, αλλά οι μεταγραφές του καλοκαιριού που προηγήθηκε έφεραν άλλους επιθετικούς στην ιεραρχία της Σαλερνιτάνα, τον Σενεγαλέζο τον Διά και τον Πολωνό τον Πιόντεκ. Και ήρθε ως τρίτη. Δύο παιδιά πραγματικά ήταν. Και ήρθε ως τρίτη επιλογή. Είναι πλέον ως τρίτη, είναι τρίτη επιλογή της Σαλερνιτάνα και γι' αυτό τέθηκε θέμα μήπως φύγει, μήπως δοθεί δανεικός ώστε να βρει μια ομάδα για να παίζει. Πάντως αν ήσουν από Νατσόλη, θα έκανες ποτέ σχέδια για να έρθει στην Ελλάδα.
σε αυτή την ηλικία όχι, εκτός και αν το ελληνικό πρωτάθλημα είχε να μου προσφέρει και μια διέξοδο ώστε να παίξω ένα κύπελλο Ευρώπης. Αυτό ή να με δει ο προπονητής εθνικής Ιταλίας και αντίστοιχα να με πάρει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Ναι, αλλά τώρα. Όπως έχουμε δει δηλαδή με τον Πινέδα που πήγε στο Μουντιάλ. Ναι. Ενώ είχε πάρει τη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Τώρα ναι, τώρα δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός είχαν το Φλεβάρι να παίξουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Εκεί θα το συζητούσαν. Θα το σκεφτόταν πολύ διαφορετικά ο παίκτης. Τώρα χωρίς ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι λίγο δύσκολο για έναν παίκτη και από προηγούμενο πρωτάθλημα να κάνει αυτό το βήμα. Εκτός και αν ανοίξει το πουκί και η πρόταση είναι τρελή. Η πρόταση και επιλέξει. Με μια επιταγή με πολλά μηδενικά από πίσω. Και ο παίκτης επιλέξει τα χρήματα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το τι συνέβη στην 20η αγωνιστική τη Super League, εκεί όπου είχαμε πλέον ανακατατάξει όσον αφορά την κορυφή τη βαθμολογία. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο Βόλος Πανετολικός 2-3, μεγάλο διπλό για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Γιάννη Ατρόμητος έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Την Κυριακή σε δύο παιχνίδια Ολυμπιακός Όφη 2-1, δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό, με ανατροπή μάλιστα στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Άρη όπως αποδείχθηκε με 3-0 και χθες είχαμε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-2 σε ένα εξίσου ωραίο μάτς. Λαμία Ιωνικός 0-2, ντεμπούτο με νίκη για τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο των φιλοξενουμένων και ήταν του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη 1-0, ένα γκολ του Μπαρτόλο ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός έχει να φωνάζει στο διαιτή Τζίλο για την αποβολή του Κουρμπέλη. Εντάξει, είναι. Πολλές χαμένες ευκαιρίες και πάλι, η επιθετική του νομίζω ότι δεν βρίσκονται σε καλό δεκάρι πλέον του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ενισχύθηκε το Γενάρη με τον Πούκατς και τον Κλίντ Χάιλερ, από εκεί πέρα όμως. Και τον Μαντσίνη. Και τον Μαντσίνη, αλλά ωστόσο δεν έχει καταφέρει να δέσει αυτούς τους παίκτες γρήγορα. Ο μόνος που κάπως ξεχωρίζει, να σου πω την αλήθεια, είναι ο Πούκατς. Ένας παίκτης που νομίζεις με τον τρόπο παιχνιδιού του ότι ανήκει πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Μπήκε πιο γρήγορα στο κλίμα. Μπήκε πιο γρήγορα, φαίνεται ότι έχει έρθει και προπονημένος, δηλαδή σε κάτι ψυχική κατάσταση. Είναι πολύ βασικό αυτό γιατί εντάξει ήρθε και από ένα πρωτάθλημα από το γερμανικό στο οποίο ήταν σε προετοιμασία η ομάδα του, αλλά φαίνεται ότι είναι προπονημένος, φαίνεται ότι είναι. Παρότι δεν είχε ενώ ο Κλέι Χέισλερ φαίνεται ότι δεν έχει έρθει απόλυτα έτοιμος. Είχε και μια ίωση που τον άφησε έξω από δύο παιχνίδια, οπότε. Νομίζω ότι είναι λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση. Αυτό. Τώρα ο Παντσίνη είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει, το ξέρουμε, ναι, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Περιμένουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Το θέμα είναι, μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά τώρα ο Παναθηναϊκός, γιατί από εκεί πέρα που ήταν στο συν 12, βρίσκεται στο μείον 2 από την ΑΕΚ. Στο συν 8 ήταν από την ΑΕΚ. Σύνολο, συν 12, από όλους. Συν 12 ήταν από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή η διαφορά όμως στο μείον 2 τώρα που έγινε μπορεί να καλυφθεί, γιατί είχαμε πει και τις προάλλες ότι η ΑΕΚ έχει πιο ευνοϊκό πρόγραμμα. Έχει πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, είναι προφανώς σε πολύ καλύτερη φόρμα και φυσική κατάσταση και ψυχολογία και όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι δείχνει ΑΕΚ τώρα. Είναι σε καλό momentum, ναι, με την δείχνει ΑΕΚ τώρα. Τι θα προκύψει στην πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι απομένουν 6 αγωνιστικές τώρα για το. Υπάρχουν και κάποια ντέρμπι στη μέση τα οποία ενδεχομένως. Μετά θα είναι όλοι θα παίζουν μεταξύ τους τα ντέρμπι, οπότε οι βαθμοί θα σπάνε, θα μοιράζονται. Θα δείξει. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τη βαθμολογία, να πούμε ότι έχει την ΑΕΚ πλέον στην πρώτη θέση με 47 βαθμούς, ακολουθεί Παναθηναϊκός με 45, 42 βαθμούς για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μια που υπερτερούν η Θεσσαλονίκη στα γκολ. Ο Άρης ακολουθεί με 31, 29 έχει ο Βόλος, 25 για τον Ατρόμητο, 23 ο Πανετολικός, 21 ο Αστέρας, 19 Όφη και Γιάννενα, με τους κριτικούς να ανεβαίνουν σιγά σιγά. Στους 13 είναι ο Λεβαδιακός, 12 η Λαμία και τελευταίος ο Ιωνικός, παρότι νίκησε, είναι με 11 βαθμούς στην τελευταία θέση. Ναι, αλλά έκανε μεγάλη νίκη χθες και μπήκε
Τώρα πλέον το είναι τις ομάδες που προσπαθούν να ενισχυθούν τώρα στο φινάλε. Μην ξεχνάμε ότι πλέον το πρωτάθλημα μας λέγεται Στίχημαν Super League. Έχει αποκτήσει κεντρικό χορηγό. Και για να τα λέμε καλύτερα, η επόμενη αγωνιστική, 21η, είναι σε τρεις δόσεις και αυτή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σάββατο, 5 η ώρα, Όφη Γιάννενα. Και στις 7 η Ιωνικός Άρης. Την Κυριακή στις 5 η ώρα ανοίγει Αυλαία στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Λαμία. Μισή ώρα αργότερα στο Περιστέρι Ατρόμητος ΑΕΚ. Στις 8 στο Αγρίνιο Πανετολικός εναντίον Αστέρα Τρίπολης. Και στις 8.30 στην Τούμπα το παιχνίδι ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα το μεσημέρι, 4 η ώρα, με την αναμέτρηση του Λεβαδιάκου με τον Βόλο. Τώρα να δούμε το τι, αν έχει κάποιες βλέψεις ο Παναθηναϊκός για να ρεφάρει από αυτή τη μύτα. Αλλά γενικότερα μια κακή κατάσταση, κακή εικόνα που έχει η ομάδα τις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεμείνει από δυνάμεις, έχει ξεμείνει από ιδέες. Μην ξεχνάμε ότι έχει και δύο σερίτες στο πρωτάθλημα και συν το ότι σποράρει πλέον πάρα πολύ δύσκολα. Συν τον αποκλεισμό από το κύπελλο που ναι, ήταν ένα αμέσω. Και αυτό που μέτρησε και αυτό έτσι στο να αντικατοθεί αυτή η κακή ψυχολογία στον Παναθηναϊκό. Και συνήθως πώς το λέει, ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά, θα σου πάει όπως τον πρώτο γύρο στον Παναθηναϊκό πήγαινε όλα δεξιά, με νίκες στα τελευταία λεπτά, με νίκες στο 1-0. Που το πίστευε μέχρι το τέλος, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει και το ανάποδο. Όπως κέρδισες στα τελευταία λεπτά. Ναι, νομοτελειακά, αν πας με την ιδέα ότι εντάξει, μπορώ και πρώτος, αλλά δεν με ανησυχεί το τι θα κάνει οι διώκτες μου. Εκεί κυροφυλακτήριο και τη συνήθως ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος τα άκουσε το τελευταίο διάστημα από κάποιους, σε κάποιες συζητήσεις τέλος πάντων. Επίσημα ο Παναθηναϊκός δεν έχει να πει κάτι για αυτό το πράγμα. Εξάλλου αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Μία ομάδα η οποία αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά είναι ο ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος συνεχίζει να λέει κάθε φορά που βρίσκεται σε γήπεδο, είτε κερδίζει είτε χάνει, ότι η κλοπή του πρωταθλήματος και του κυπέλλου τα δύο τελευταία χρόνια είναι αυτή που άλλαξε την εικόνα. Εμείς πάμε για το κάτι καλύτερο κτλ. Μπορεί να είναι το γούρι του. Μπορεί να είναι το γούρι του αυτό. Ποιος ξέρει. Ο Άρης έχει να τα βάζει με την τύχη του, καθώς είδε τον Μανού Γαρθία να τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι το τέλος σεζόν, με υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου. Περαστικά στον Ισπανό. Προφανώς. Και άτυχος και γενικός ο Άρης έχει αρκετές ατυχίες με τραυματισμούς. Ακριβώς και αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια εκεί πέρα με τον Ολυμπιακό, που αν και τον κόντραρε αρκετά τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια, εντούτοις οι απουσίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Όταν δεν παίζουν τουλάχιστον 5 βασικοί σου, νομίζω ότι κάθε προπονητής προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα, αλλά δεν του βγαίνει πάντα. Ακριβώς. Από και πέρα να πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες, λίγο πολύ ότι κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι. Η Λαμία πήρε τον Ντόσιτς, ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχα, στο Ρώσικο Πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός και αυτός κινείται για κινήσεις τελευταίας στιγμής, μετά το δώρο που δέχτηκε από τον Παναθηναϊκό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, της απόκτησης του πρώτου σκόρερ του ειδικού πρωταθλήματος, του Γερεμέγεφ. Ο Ατρόμητος και αυτός κινείται στο μεταγραφικό παζάρι για να πιάσει έστω και την τελευταία ώρα ή το τελευταίο λεπτό μια κίνηση η οποία θα τον βοηθήσει να ανέβει και βαθμολογικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Μην ξεχνάμε ότι αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ τώρα την Κυριακή, ένα μάτς το οποίο θέλουν οι περιστηριώτες να το πάρουν για πολλούς λόγους και να κάνουν γκέλα στην ΑΕΚ η οποία πάει εκ του ασφαλούς αυτή την αναμέτρηση. Μια ΑΕΚ η οποία ουσιαστικά δεν έχει κάνει μεταγραφή το Γενάρη. Όχι. Στηρίζεται ο Ματίας Αλμίδας, το ήδη υπάρχουν ρόστερ και λέει
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αυτό είναι το ρητό του. Και τα πηγαίνει καλά και τις επιστροφές τώρα. Επέστρεψε από, για παράδειγμα, ο Γκατσίνοβιτς από τραυματισμό και άμεσα έγινε καθοριστικός για την ομάδα του. Ακριβώς ο Ελίασον και αυτό σιγά σιγά επιστρέφει στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας του. Και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα να σας πούμε και τα αποτελέσματα της Super League 2, μιας που υπάρχει αρκετός κόσμος που τα ζητάει. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι απαιτητικό, με δύο ομίλους, βορρά και νότου. Συμμετέχουν και οι δεύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Είχαμε λοιπόν και του ΠΑΟΚ. Είχαμε λοιπόν, μιας που ανέφερες ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα έχασε από τον Πανσεραϊκό με 0-1 το Σάββατο, σε αγώνα για τον πρώτο όμιλο. Ηρακλής Λάρισας Παναθηναϊκός Β 1-0. Την Κυριακή είχαμε αναγέννηση Καρδίτσας Βέρεια 1-0, Απόλλων Πόντου Λάρισα 0-3, Απόλλωνας Λάρισας Αρμοβός Αριδέας 0-0, Νίκη Βόλου Ηρακλής 1-0, Διαγόρας Μακεδονικός 0-0, ενώ ο Θεσσαλωτός είχε ρεπό. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Είχαμε ΑΕΚ Β Χανιά 0-1, Ηρόδοτος Παναχαϊκή 0-2, Κηφισιά Επισκοπή 6-0, Όφη Ιερά Πέτρας Καλαμάτα 0-0, Προοδευτική Απόλλωνας Σμύρνης 0-3, Καλυθέα Ηλιούπολη 3-0, μάτς το οποίο παρακολούθησα από κοντά, και ΠΑΟΡΟΥ Φεγάλεο 1-3, ρεπό είχε εδώ ο Ολυμπιακός. Στη βαθμολογία του πρώτου ομίλου ο Πανσεραϊκός έχει 31 βαθμούς, 25 η Λάρισα, 23 η Νίκη Βόλου, 22 ο ΠΑΟΚ Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας, 20 ο Ηρακλής, 17 ο Παναθηναϊκός, 16 ο Μακεδονικός και ο Αρμοπός, 14 ο Διαγόρας, 13 η Βέρεια, 10 ο Απόλλων Πόντου και Ηρακλής Λάρισας, 7 η έτερη ομάδα της Λάρισας, ο Απόλλωνας, και τελευταίος είναι ο Θεσσαλωτός με 6 βαθμούς. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε την Κηφισιά να είναι πρώτη με 28 βαθμούς, ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής Απόλλωνας Μήνης και Παναχαϊκή με 27, 25 για Όφη Ιερά Πέτρας, 23 για Καλυθέα, 20 για τα Χανιά, 19 για την Καλαμάτα, 18 για την Ηλιούπολη, 15 για το Εγάλο, 14 για τον Ολυμπιακό Β, 10 έχει η Προοδευτική, 8 η ΑΕΚ Β, 2 η Επισκοπή και χωρίς βαθμό είναι οι δύο ομάδες Ηρόδοτος και ΠΑΟΡΟΥΒ. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 14η, η οποία περιλαμβάνει ο πρώτος όμιλος τα παιχνίδια της Καλαμάτας με την Κηφισιά, στις 3 και 4, στις 3 παρτέταρτο το Σάββατο, Επισκοπή ΑΕΚ Β. Έχουμε την Κυριακή, στις 3 παρατέταρτο, Εγάλαιο Καλυθέα, Ηλιούπολη Προοδευτική, Χανιά Ηρόδοτος, Παναχαϊκή Ολυμπιακός Β. Και τη Δευτέρα, Απόλλωνας Σμύρνης, Ιερά Πέτρα, στις 3 και 4. Στον πρώτο όμιλο, έχουμε την Παρασκευή 3 παρατέταρτο Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ Β, 3 παρατέταρτο, το Σάββατο 2 παρατέταρτο Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, Θεσσαλικό Ντέρμπι, και στις 1 ώρα αργότερα Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, την Κυριακή 1:30 Βέρεια Διαγόρα, στις 3 παρατέταρτο Ηρακλής Απόλλων Λάρισας, Αρμοπός Αριδίας Θεσσαλωτός και Μακεδονικός Ηρακλής Λάρισας, και τέλος ρεπό είχε η ομάδα του Απόλλωνα Πόντου. Αυτά όσον αφορά και τη Super League 2. Πάμε να δούμε μαζί με τον Γιάννη τα τελευταία μεταγραφικά όσον αφορά την Ελλάδα αλλά και γενικότερα την Ευρώπη. Πρώτου περάσουμε να δούμε και τα αποτέλεσμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από ό,τι βλέπω, ότι ο Ολυμπιακός θα βρει και λέει με την Κόνια Σπορ όσον αφορά την απόκτηση του Μπίτικη. Ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα από ό,τι. Ακριβώς, ο Κανός ανακοινώθηκε κανονικά. Από εκεί πέρα υπάρχει συμφωνία της Huddersfield με τον Ολυμπιακό για τον Thomas Vatslik, ένας παίκτης ο οποίος είχε κοπεί στα ιατρικά από την Alkmaar. Ο Άβυλα φαίνεται πως πηγαίνει προς τη Λουτογκόρετς. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Μάλιστα υπήρχε και μία αρνητική πρόταση του Ολυμπιακού σε νέα πρόταση της Μονπελέ για την απόκτηση του Ρέατσουκ, ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι Πειραιώτες είπαν όχι. Να πούμε όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες ομάδες.
Ο Νίκος Χριστογιώργος είναι πλέον τερματοφύλακας του Όφη. Από τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό και τα επόμενα 2,5 χρόνια. Επίσης ο Λεβαδιακός, βλέπω εδώ μόλις ανακοίνωσε τερματοφύλακα, τον Ούγκρο Γκροφ. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού μέσου Χουάνπι, ο οποίος αγωνιζόταν στην Καράκας της Βενεζουέλας. Υπάρχει θέμα τραυματισμού στον Βιερίνια, ο οποίος θα μείνει εκτός για 4 έως 6 εβδομάδες. Πλήγμα αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Ουντινέζε ανακοίνωσε το Βεν που ήθελε ο Ολυμπιακός. Που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, είναι ο πολύ καλός παίκτης αυτός, ο Γάλλος. Είπες εσύ για τον Λεβαδιακό και τον Κασέμι. Συμφώνησε ο Όφη με την, για την επιστροφή του Φελίπε Σοάρες, ένας παίκτη που έπαιξε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος στην περσινή σεζόν. Από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στο Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό μάλλον προς τον Δημήτρη Κουρμπέλη, το ίδιο που είχε πληρώσει και ο Μπαρτσέκ Μιφέλη για την αποβολή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει και αυτός για την υπόθεση του Μπονατσόνη, όπως ανέφερες και εσύ, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο στο να έρθει ο Ιταλός στην Ελλάδα. Ναι, τώρα και, μόλις και βλέπω εδώ τώρα σε ένα ιταλικό site ότι συζητούν Σαλερνιτάνα και Βερόνα να ανταλλάξουν επιθετικούς, δηλαδή να πάει ο Μπονατσόλη Σαλερνιτάνα και να επιστρέψει στη Σαλερνιτάνα ο Βέρντι από τη Βερόνα. Οπότε λογικά ο παίχτης θα μείνει στη χώρα του. Από και πέρα έχουμε πρόταση του Άρη για τον Άλβαρο Ζαμόρα, σύμφωνα με Κώστα Ρικανά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ευρώπη νομίζω ότι αυτή που πάει να κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής είναι η ομάδα της Bayern στο μεταγραφικό μπαζάρι. Έκλεισε τον Κανσέλο, είναι κοντά και σε ένα-δύο παίκτες ακόμα. Επίσης η Bayern δίνει τον Ζάμπιτσερ στη Manchester United. Μια κίνηση η οποία θα έλεγα δεν είναι εντυπωσιασμού. Ο Ζάμπιτσερ δεν είχε κερδίσει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην. Ναι, αλλά είναι ένας μέσος ο οποίος είχε αποκτηθεί νομίζω από την Λειψία, την Bayern. Και μπορεί στη United να βοηθήσει να ενταχθεί. Για να δούμε γιατί. Η Arsenal πήρε τον Ζορζίνιο από την Τζέλσι, τον Ιταλό διεθνή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάει full για τίτλο πλέον η Arsenal. Πρώτη είναι και πιστεύω ότι ενισχύεται πάρα πολύ με αυτή την προσθήκη. Επίσης η Μπαρτσελόνα ζήτησε από τη Φιωρεντίνα τον Άμπραμπατ, τον Μαροκινό, ο οποίος είχε κάνει φοβερό μουντιάλ. Αδερφό του Νόρντιν που παίζει στην ΑΕΚ. Ο Νόρντιν Άμπραμπατ που παίζει στην ΑΕΚ. Αλλά επειδή τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα δεν είναι στην καλύτερη τους φάση, ζήτησαν τη Φιωρεντίνα δανεισμό με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι, εάν και εφόσον. Η Φιωρεντίνα θέλει μόνο μετρητά. Και προς το παρόν αυτή η περίπτωση δείχνει να έχει κολλήσει. Τελικά στην Μπαρτσελόνα τι έγινε με το θέμα του Ντεπάι, θα πάει στην Ατλέτικο. Πήγε στην Ατλέτικο. Έκλεισε τελικά. Ναι, ναι. Γιατί λέγανε ότι υπήρχε μια πιθανότητα να μην γίνει αυτή η κίνηση. Έχει κλείσει στην Ατλέτικο και μάλιστα έχει κάνει και ντεμπούτο ήδη. Δεν είναι ότι. Η Ατλέτικο νομίζω ότι μαζεύει πλέον ό,τι έχει ξεμείνει από την Μπαρτσελόνα κυρίως. Υπάρχει μια. Μέσω Άρες παλιότερα, τον Γκρίεσμαν. Υπάρχει ένα διάβλος επικοινωνίας τέλος πάντων μεταξύ των δύο ομάδων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τι συνέβη και στα ξένα πρωταθλήματα. Ξεκινώντας από την Αγγλία, είχαμε αγώνες κυπέλου την εβδομάδα με την Λίβερπουλ να γνωρίζει μια ταπεινωτική ήττα, αποκλεισμό από την Brighton. Εντάξει, ταπεινωτική δεν το λες. Ταπεινωτική δεν το λες, γιατί πριν 15 μέρες η Brighton είχε νικήσει τη Liverpool και για το πρωτάθλημα. Ταπεινωτική για τη Liverpool, όχι. Εντάξει, η Liverpool είναι σε. Το έχουμε πει, είναι σε κακή κατάσταση φέτος. Νομίζω φταίνε όλα του Γιουργκέν. Κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης. Ναι, γιατί πλέον και βαθμολογικά έχει πέσει αρκετά. Είναι εκτός οχτάδας. Αυτή και η Chelsea είναι. Ναι, στη χειρότερη θέση της ιστορίας τους. Εντάξει, η χειρότερη θέση της ιστορίας τους δεν το λες, αλλά είναι. Τα τελευταία χρόνια. Στην πρόσφατη ιστορία, ναι, προφανώς. Λοιπόν, να δούμε και πώς ήταν τα παιχνίδια του κυπέλου
μια και δεν είχαμε αναγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα. Είχαμε λοιπόν την. Κάτσε τώρα γιατί μου εμφανίζονται παιχνίδια που γίνανε πριν από αρκετές ημέρες. Κάποιο λάθος δεν έχω πατήσει. Γιατί ήταν όλα μαζί μένα. Ήταν FA Cup, ήταν Καραμπάο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Πάντως θα μείνω στο γεγονός ότι η Brighton έχει αποδειχθεί κακός δαίμονας στη Liverpool. Και όχι μόνο, γιατί οι Γκλάροι έχουν κάνει ζημιά και στη Manchester αλλά και στην Chelsea. Σε όλες τις ομάδες και στη City. Και ήταν η πιο φορμαρισμένη του Ιανουαρίου. Σχεδόν μονολίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Η Brighton έχει ανέβει στην έκτη θέση. Νομίζω ότι θα αρχίσω να την κυνηγάω πολύ στο στίγμα πλέον. Και διεκδικεί πράγματα, παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Εκτός. Βέβαια έδωσε τώρα έδωσε παίχτη στην Arsenal. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι. Αλλά θα μου πεις ναι, είναι οι ομάδες. Δεν είναι την αποδυναμώνει τόσο πολύ. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό το σύνολό της. Λοιπόν, από την Αγγλία, μιας που αναφέραμε κάποια πράγματα, να μεταφερθούμε στην League One της Γαλλίας, εκεί όπου είχαμε την 20η αγωνιστική. Την Παρασκευή είχαμε Lorient Rennes 2-1. Σάββατο είχαμε δύο αναμετρήσεις του Royal Lens και Marseille Μονακό να μένουν στο ισόπαλο 1-1. Την Κυριακή, Nice Lille 1-0, Auxerre Perrier 0-2, Clermont Nant 0-0, Strasbourg Toulouse 1-2, Brest Angers 4-0, Ajaccio Lyon 0-2 και Paris Saint-Germain Rennes στο Derby. Είχαμε 1-1. Μια Παρή, η οποία θα λέγαμε. Και μετά το Μουντιάλ, οι παίκτες της δεν έχουν επιστρέψει προφανώς πνευματικά και σωματικά. Ακριβώς, παρότι στο κύπελλο είχαν επίδειξη δύναμης απέναντι σε μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Εντάξει τώρα, αυτά είναι. Ωστόσο στο. Η Παρή στο πρωτάθλημα έχει κάνει μια νίκη σε 4 μάτς. Και έχει δώσει δικαίωμα στους διώκτες της, ειδικά στην Λάνς και την Μασέη. Να ελπίζουν. Να ελπίζουν, καθώς η διαφορά είναι πλέον από τη δεύτερη Λάνς στους 3 και στους 5 από την τρίτη Μασέη. Να πούμε εντάχει ότι η Μονακό είναι στην τέταρτη θέση με 38, ακολουθούν Ρεν με 37, 35 για τη Λοριάν, 34 για τη Λίλ, την Ερμόν έχει 29, 28 για Λιόν και Νις, 26 για Ρεμς, Τουλούζ, 22 για την Ναντ, Μονπελιέ έχει 20 βαθμούς, 19 έχει η Τρουά, 18 η Μπρέστ, 15 Στρασμπούρ και Αζαξιό, στους 13 η Οσέρ και στους 8 είναι η τελευταία η Αρζέ. Μια Παρίσι Σερμέν η οποία και αυτή κινείται στο μεταγραφικό μπαζάρι. Θέλει να κάνει όπως πάντα μια κίνηση εντυπωσιασμού. Έχει έναν ισχυρό μεγάλο μέτοχο πάμε ιδιοκτήτη. Βέβαια από ένα σημείο και μετά καταντάει κάπως κουραστικό να βλέπεις αυτές τις ομάδες να ενισχύονται συνέχεια με ό,τι καλύτερο κινείται στην αγορά. Αφορά άμα υπάρχουν τα χρήματα. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά. Χάνεται και το ενδιαφέρον, γιατί όταν είσαι μόνος σου και παίζεις μόνος σου, τι άλλο να κάνεις. Αν θέλει πάρει, ας φύγει, ας πάει στο ισπανικό ή στο αγγλικό, αν θέλει να έχει ανταγωνισμό. Πάμε και στη Γερμανία, Λειψία Στουτγκάρτ 2-1, το μάτς που άνοιξε την αυλαία της 18ης αγωνιστικής, Φράιμπουργκ-Αουγσμπουργκ 3-1, από εκεί κάτω είχαμε Μάιντς-Μπόχουμ 5-2, μεγάλη νίκη για τη Μάιντς. Επίσης μεγάλη νίκη για την Gladbach εκτός έδρας επί της Hoffenheim με 1-4. Στο τέρμπι του Βερολίνου, Hertha Union 0-2. Werder Bremen Wolfsburg 2-1. Bayern Eintracht 1-1. Νέα γκέλα για την ομάδα του Μονάχου. Σάλκε Κολονία 0-0 και Leverkusen Dortmund 0-2. Στη βαθμολογία η Bayern είναι 37 βαθμούς, 36. Η Union, Λειψία 35, 34 στην Dortmund και η Freiburg και η Eintracht έχει 32, συμπληρώνει την πρώτη εξάδα. Για να μην πούμε πολλά, βάση χρόνου, να πούμε ότι στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Hertha με 14 και η Schalke με 10. Πάμε στο αγαπημένο σου πρωτάθλημα το οποίο είναι το Ιταλικό. Εκεί όπου νομίζω είχαμε λίγο πολύ αναμενόμενα αποτελέσματα. Εντάξει, εκεί ξεχώρισε η νίκη της Νάπολη επί της Ρώμα με 2-1,
με την οποία η Νάπολη ξέφυγε στους 13 πόντους από τη δεύτερη Ίντερ και ουσιαστικά είπε ότι ναι, πάω το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει και επίσης ξεχώρισε, υπήρξαν και αποτελέσματα έκπληξη όπως το Μίλα Σασουόλο 2-5. Εδώ συγχώρεσέ με, δεν είναι έκπληξη. Εντάξει, με τη φόρμα όπως έλεγες πριν ότι δεν είναι έκπληξη τη Λίβερπουλ. Το ότι χάνει από την Brighton έτσι και μπορούμε να πούμε. Σα όλο τα λεφτά. Εσύ που ειδικά το γνωρίζει. Σα σου όλο. Σα σου όλο έχει να κερδίσει τρει μήνε. Δηλαδή. Ναι, αλλά σα σου όλο έχει κάνει, α το πούμε, στην αργό πελατειακή σχέση με τη Μίλαν. Ναι, στο Μιλάνο ναι, συνέχεια. Είναι, είναι το είτε 0-1, είτε 0-3. Και με την Ίντερ το παράδοξο ότι κερδίζει και την Ίντερ. Δηλαδή, μόλι πηγαίνει αυτή η ομάδα στο Σαν Σίρο. Ναι, δεν ξέρω, την εμπνέει το περιβάλλον. Ναι, μιλάμε συνεχόμενε νίκε. Πρέπει να έχει 5 ή 6 νίκε. Επί αυτών των ομάδων. Και το λέω και κερδίζει την Ίντερ και δυσκολεύεται με τη Μόντσα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Ή με κάποια άλλη ομάδα. Του είναι το περιβάλλον, όντως. Λοιπόν, στα αποτελέσματα Μπολόνια Σπέτσια 2-0, Λέτσε Σαλερνιτάνα 1-2, Έμπολι Τωρίνο 2-2, Κρεμονέζε Ίντερ 1-2, Αταλάντα Σαμπτόρια 2-0, μεγάλη νίκη για του Ρέιμπερ Καμάσκι. Εντάξει, η Σαμπτόρια φέτος είναι. Ο σίγουρα δεν είναι σάκος του box, είναι σάκος του box. Πολλά οικονομικά προβλήματα και αποδυναμωμένο ρόστερ. Είναι με μαθηματική ακρίβεια θα είναι μία από τις τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν η Σαμπτόρια. Ναι, η Σαμπτόρια. Και με οικονομικά προβλήματα που μπορεί να επιφέρουν ακόμα και διάλυση της ομάδας. Δηλαδή είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση. Θυμίζει την κατάσταση της Πάρμα. Ναι, είναι η Πάρμα, ναι, είναι η Πάρμα. Πριν από χρόνια είναι Πάρμα που κατακολύσει μέχρι και τους ευρωπαϊκούς τίτλους. Είναι, είναι η Πάρμα του 2014-2015 που διαλύθηκε και ξεκίνησε από τα αεραστεχνικά για να επανέλθει σιγά σιγά με νέα ιδιοκτησία. Επανήλθε πέρυσι. Δεν βγήκε η χρονιά. Ναι, έκατσε ήταν δύο χρόνια στη Σέρια, τώρα είναι δύο χρόνια Σέρια επί και πάει για τρίτο. Να δούμε. Μίλαμε σας όλο όπως είπαμε 2-5, Juventus Monza 0-2. Εκεί που ξεχωρίζει επίσης με τη Juventus το μείον 15. Αυτό νομίζω ότι θα την κυνηγάει μέχρι να γίνει η έφεση. Και υπάρχουν και άλλοι πελάτες για τη Juventus, μπορεί να υπάρξει και περαιτέρω αφαίρεση βαθμών. Γιατί είναι μπλεγμένη σε ένα απίστευτο κυκαιώνα δικαστικών περιπετειών. Με ψεύτικους ισολογισμούς, με ψεύτικες υπεραξίες στις αγοραπολισίες παιχτών, με πληρωμές σε μαύρα χρήματα. Ακριβώς αυτό που λέγανε στο lockdown, ότι πληρωθήκαν οι παίκτες κανονικά και οι παίκτες δεν είχαν πάρει ούτε σε. Ναι, ότι όχι, είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ότι θα υπογράψετε συμφωνητικά με τα οποία ουσιαστικά θα δηλώνετε θα δίνετε το ελεύθερο στη διοίκηση σαν να μας χαρίζει τους μισθούς, σαν να χαρίζει τους μισθούς στη διοίκηση, αλλά οι παίχτες πήραν τα χρήματα μαύρα και κάτω από το τραπέζι. Επειδή η Juventus είναι η μοναδική ομάδα στο καμπιονάτο που είναι και εισηγμένη στο χρηματιστήριο και εκεί υπόκειται σε άλλους νόμους, δηλαδή πρέπει να παρουσιάσει θετικούς συλλογισμούς, πρέπει να παρουσιάσει... Είναι ο έλεγχος, η έλεγχη στους οποίους υπόκειται η Juventus δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες επειδή δεν είναι στο χρηματιστήριο. Είναι εξονοχιστική η έλεγχη και γι' αυτό φαίνεται ότι έχει μπει σωστό χαστό. Και έβγαιναν υπεραξίες, δηλαδή για παράδειγμα μια περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό τώρα ήταν να γίνει η ανταλλαγή με τη Marseille για δύο νεαρούς παίχτες. Να πάρει η Juventus έναν παίκτη και ένα 18 χρονών, 17 χρονών και να δώσει στην Marseille έναν δικό της από τις ακαδημίες, από τα φυτόρια της Juventus και εγγράφονταν τώρα ως τιμή πώλησης 8 εκατομμύρια ευρώ τώρα για παίκτη 16 και 17 ετών και μετά με κάποια τέτοια νομικά, έτσι, οικονομικά μάλλον τερτύπια και εγγραφές, φυσιολογισμούς κλπ. Η Juventus κατάφερνε να είναι, να το πούμε έτσι χοντρικά, να το ταμιακώς εντάξει και στους ισολογισμούς της με το χρηματιστήριο, ώστε να μην έχει πρόβλημα με το χρηματιστήριο. Κάπου διάβαζα το εξής, ότι δεν ξέρω αν
αληθές οι όροι. Και βέβαια έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και συνθήκες θέματα ανταγωνισμού. Δηλαδή, όταν... Ότι όλο το οικοδόμημα της Γιουβέντους έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ακόμα και η Fiat, η οποία είναι η μαμά εταιρεία. Αυτό είναι... Είδαμε μέσα στο lockdown να έχει πολλές απώλειες χρηματικές από... Όλες οι ομάδες είχαν στο lockdown απώλειες, αλλά... Ναι, αλλά όταν μιλάμε τώρα για αυτοκίνητο βιομηχανία, με τα τσιπ της Chrysler που έχει επίσης... Κολοσσός. Καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε Λάτσιο Φιωρεντίνα, όπως είπαμε πριν, 1-1 και Ναπόλι Ρώμα 2-1 και χθες Ουντινέζε Βερόνε 1-1. Βαθμολογία Νάπολη 53, 40 Ίντερ, Λάτσιο 38 μαζί με Αταλάντα και Μίλαν, 37 για τη Ρώμα. Κλείνει η πρώτη εξάδα και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Σαμπτόρια με 9 βαθμούς και Κρεμονέζε με 8. Φαίνεται ότι κλειδώνει την υπόθεση τίτλο η ομάδα της Νάπολη μετά από, και από αυτή τη νίκη. Θα πρέπει να συμβούν σημεία για τέρατα για να... και να μεταβρεθούμε στο τελευταίο πρωτάθλημα της Ισπανίας, εκεί όπου είχαμε τη 19η αγωνιστική. Αλμερία Εσπανιόλ 3-1, Κάντιθ Μαγιόρκα 2-0, Χιρόνα Βαρσελόνα 0-1, Σεβίλη Έλτσε 3-0, Χετάφε Μπέτις 0-1, Βαγιαδολίδ Βαλένθια 1-0, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1, Θέλτα Ατλέτικ Μπιλμπάο 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0, και Villarreal Madrid. Real Madrid τη Sociedad, γιατί είναι και, γιατί είναι και η Sociedad είναι Real. Real Madrid τη Sociedad 0-0 και Villarreal Vallecano 0-1. Μπαρτσελόνα πλέον έχει αποσπαστεί 5 βαθμούς από την Real Madrid τη 47 έναντι 42 βαθμών. Ακολουθεί η Sociedad με 39. Τέταρτη θέση για Ατλέτικο με 34. Ακολουθούν Villarreal και Betis με 31. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Χετάφε με 17 βαθμούς και η Έλτσε με 6. Λοιπόν, να δούμε τώρα και τα θέματα του μπάσκετ. Πρωτού περάσουμε στα αποτελέσματα, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα είχαμε έναν διπλό μπάμα από τον Παναθηναϊκό. Έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτ Τόμας, ενός Αμερικανού γκάρντ. Παίκτης που παίζει κυρίως στο 2 αλλά και στο 3. Με εμπειρία στο NBA σε Chicago Bulls, σε Toronto. Ακριβώς. Μεταξύ άλλων. Βέβαια τελευταία φορά. Εμπειρία στην Ευρώπη με τη Βαλένθια. Αν δεν είχε παίξει η Ευρωλίγκα, ήταν στο Ευρωλίγκα. Είναι από τους λεγόμενους cut and shoot. Δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί τρίπλα, είναι άμεση εκτέλεση. Και με στην πράξη, με φοβερά ποσοστά στον τρίποντο τώρα. Ναι, γιατί και στην Ευρώπη είχαν έρθει κάποιοι παίκτες με παραπόνο, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν πραγματικά τέτοιος παίκτης, ήταν ο Φρίντετ. Άλλη περίπτωση. Ναι, να δούμε τώρα τι ψάχνει να πιάσει και ο Ματ Τόμας. Παραδείγματος ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 2,5 χρόνια και τον Δημήτρη Αγραβάνη. Μια κίνηση η οποία έχει φέρει, θα λέγαμε, έναν εσωτερικό δικασμό στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς είναι αυτό που λέμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αυτό που λέγαμε πριν στην Παλακή την ΑΕΚ. Ένας Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Και να πούμε ότι ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ για την Ευρωλίγα. Είναι στο δεύτερο λεπτό και ήδη ο Ολυμπιακός προηγείται με 6-0. Είναι μπροστά με 6-0 με δύο τρίποντα. Είναι αυτό που κάνει κάθε φορά ο Ολυμπιακός. Χωρίς Κωνστασλούκα, ο οποίος έχει τους βαθμούς στη μέση. Και χωρίς τον Άλεκ Πίτερς που τέθηκε νοκάουτ λίγο πριν το τζάμπολ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στην Ευρωλίγκα. Είχαμε λοιπόν την 21η αγωνιστική, εκεί όπου συνέβησαν πολλά περίεργα αποτελέσματα και θα σας εξηγήσω τον λόγο που το λέω αυτό. Είχαμε λοιπόν Real Barcelona 91-86 με τον Sergio Llull να παίρνει τη βασίλισσα από το χέρι
όντας πίσω στο σκορ 61-69 με δικούς του πόντους να πηγαίνει το μάτι στην παράταση. Παράταση. Και μαζί με τον Μούσα να κάνουν το απόλυτο στους πόντους και να χαρίζουν την νίκη αυτή στην ομάδα του Τσούς Ματέου 91-86. Στο Βερολίνο η Βαλένθια πήρε μια σημαντική νίκη με 88-94 επί της Άλμπα. Η Μονακό επικράτησε εύκολα τη Σαρμανή, η οποία παραπέει με 101-88 στο Πρικυπάντο. Ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε πίσω στο ημίχρονο με διαφορά 15 πόντων, επιβλήθηκε της Ζαλγκύρης με 89-65, με τον Μαρτσβίτη, στον προπονητή της Ζαλγκύρης, να λέει ότι η απόδοσή μας ήταν χειρότερη και από τη τεχνική ομάδα. Και ήταν ρεκόρ διαφορά δευτέρου ημιχρόνου το ΣΥΝ 39 του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Και είναι, αν θυμάμαι καλά, η τρίτη μεγαλύτερη διαφορά που έχει γίνει. Ναι. Η Βιλερμπάν νίξε τη Φενέρμπαχτσε, η οποία και αυτή τελευταία δεν μας τα λέει πολύ καλά. 91-77 ήταν αυτό το τελικό σκορ. Συγγνώμη. Εφτός Αστέρας Παρτιζάν στον τέρμι του Βελιγραδίου. Νίκη για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά όχι και να υπερτερήσει η βαθμολογία, καθώς οι Ερυθρόλευκοι είχαν νικήσει στο πρώτο παιχνίδι τον περασμένο Νοέμβριο με ένα τρίποντο του Νέντοβιτς και είχαν πάρει την νίκη τότε. Τρεις πόντους διαφορά. Μπασκόνια Ανατολού Εφές, ένα μάτσο χαμένο από το NBA 114-111 στην παράταση. Ολυμπιακός Μακάμπι, χωρίς σχόλια, 95-89. Ολυμπιακός πρώτος στην βαθμολογία. Ισόβαθμος με τη Ρεάλ, αλλά με τις δύο νίκες υπέρ του Ολυμπιακός πέρσι στην ισοβαθμία. Ακριβώς, και η Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 91-84. Να πούμε ότι μιας που ανέφερες αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτή είναι η διαβολοβδομάδα τώρα που διανύουμε. Ο Ολυμπιακός έχει σήμερα το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ και την Παρασκευή υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Την άλλη τουρκική ομάδα σε ένα επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στην Μαδρίτη κοντά στη Ρεάλ και την Παρασκευή θα παίξει στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην Βασκόνια. Πάμε να δούμε όμως το συνολικό πρόγραμμα. Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, παίζει αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη κοντά στην Φενέρ. Ήδη προηγείται με 0-8. Ναι. Στις 8, δηλαδή σε περίπου 7 λεπτά, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Αρμάνι με την Μπασκόνια. Στις 9.30 Βαλένθια Μπάγερν και Παρτιζάν Βιλερμπάν. Την ίδια ώρα έχουμε και την Μπαρτσελόνα απέναντι στη Μακάβη, ενώ στις 10 η Βίρτους θα παίξει κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Αύριο, πρώτη του μήνα, έχουμε Ανατολού Εφές Ζαλγκύρης Κάουνας στις 7.30, σε 9 Άλμπα εναντίον Μονακό και στις 10 παρτέταρτο ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Μαδρίτη. Πάμε τώρα στην Πέμπτη, 23η αγωνιστική, έχουμε τις αναμετρήσεις 3 στο σύνολο, στις 9.30 όλα τα παιχνίδια, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα Μπάγερν. Ενώ την Παρασκευή έχουμε στις 8 παρατέταρτο Φενέρ Άλμπα Βερολίνου, στις 8 Ζαλγκύρης Παρτιζάν και Μονακό Ρεάλ, στις 9 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, στις 9.30 Μπασκόνια Παναθηναϊκός και στις 10 θα κλείσει αυτή η διαβολοβδομάδα με την αναμέτρηση της Βιλερμπάν κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Στην βαθμολογία τώρα είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος μαζί με τη Ρεάλ, έχουν το ίδιο ρεκόρ. Ωστόσο, υπερτερούν οι Ερυθρόλευκοι από τις δύο νίκες που έχουν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ρεκόρ 14 νίκες, 7 ήττες. Στο 13-8 βρίσκονται τώρα η Φενέρ, η Μπαρτσελόνα και η Μονακό. 12-9 για Μπασκόνια και Ζαλγκύρης. 11-10 για Μακάμπι, Βαλένθια, τις δύο αυτές ομάδες. Στο 10-11 είναι η Εφές, η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας. Η Μπάγκερ να ακολουθεί μαζί με τη Βίρτους στο 9-12, στο 8-13 είναι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Βιλερμπάν και στο 6-15 δύο τελευταίες θέσεις είναι η Άλμπα και η Αρμάνι Μιλάνο. Mm-hmm. Βλέποντας τώρα τα παιχνίδια αυτά που θα γίνουν το επόμενο τετραήμερο, βλέπω ότι η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά. Και επειδή παίζει με την Βίρτους, μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να τσίξει από την εμπιστοσύνη,
Και κατά δεύτερον, είναι μια ομάδα η οποία όταν θέλει να πάρει το παιχνίδι θα το πάρει. Είτε εύκολα είτε δύσκολα. Η ΕΦΕΣ καλύτερα να βρείτε το δικό της πρόσωπο. Και η ΕΦΕΣ είναι σε προβληματική κατάσταση και βλέπεις ότι... Ακόμα χάρη μέχρι και η Τροφτάλα. Δυσκολεύεται. Για παράδειγμα, τώρα μετράει δύο σερί ήττες και ειδικά η πρώτη με την Bayern ήταν να προηγήσει με 14 και 16 πόντους στα 8 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Και αλλά και τι λένε, ότι οι Γερμανοί μέχρι το τέλος θα παίξουν. Αλλά εντάξει, δεν ισχύει πάντα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης τώρα είναι παράξενο που έπαθε αυτή την καθίσηση. Η Μπαρτσελόνα και αυτή είναι μια ομάδα η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω. Μπορεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο δεν πήθηκε τις εμφανίσεις της. Ναι. Αυτός βέβαια που σίγουρα ξεχώριζε είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν, δύο ομάδες του Βελιγραδίου. Δύο ομάδες οι οποίες πηγαίνουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία. Ομάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται τον παράγοντα έδρα και το δείχνουν. Κάθε παιχνίδι sold out και γήπεδα που κοχλάζουν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται, τώρα η διαφορά του είναι στο συν 6, 5-11. Με φοβερή άμυνα ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί σε... Στα μισά του πρώτου σε 7 λεπτά έχει δεχτεί 5 πόντους μόνο. Στο Basketball Champions League η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στο δεσμό είναι η ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Κόντρα στην Galatasaray στην Τουρκία. Και μια ΑΕΚ η οποία προέρχεται και από την Πόλη. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη περίοδος και προηγείται η ΑΕΚ με 37-36. Απέναντι στην ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη, έπαιξε και ο Αγγόλα κάποια στιγμή στην ομάδα της Γαλατά. Ο Προμηθέας αγωνίζεται αύριο για το EuroCup στην έδρα του απέναντι στην Σλάς που Βρόσλαφ, καλά το είπα. Όχι, δεν είναι αύριο. Συγχωρήστε με, είναι την επόμενη ομάδα αυτό το παιχνίδι. Αύριο παίζει εκτός έδρας. Και να πούμε τι άλλο. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μία σχέση καλή που αποκτά το ελληνικό μπάσκετ με το κυπριακό μέσω του Πέδρου Τσεόκ, του κ. Βαγγέλη Λόλιου, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ίσως να δούμε και κάποιο μελλοντικό ευρωμπάσκετ να γίνεται και στις δύο χώρες, μιας που τελευταία είναι της μόδας να γίνεται σε 4 και 5 χώρες. Και νομίζω η Λευκοσία διεκδικεί έναν όμιλο του Ευρωμπάσκετ. Σε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ διαβάζουμε ότι από την Τουρκία στο Βελιγράδι και από εκεί στην Πανταλώνα θα πάει ο Βλάντιμιρ Μπρότζιάρσκι, ο οποίος αποχαιρετά απόψε την ομάδα της Παρτιζάν, τον Σέρκο Μπράντοβιτς. Ο Παύλο Λάσο λέει θα λάβει το μετάλλιο Αλάβα για την ύψη στη διάκριση από τη γενέτειρά του, για όσα έχει προσφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι μόνο στο ισπανικό. Θα έχουμε άλλο ένα sold out όπως όλα δείχνουν στο μάτσο Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ την Παρασκευή το βράδυ. Ο Καμπάσο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Ιανουάριο στην Αδριατική Λίγκα. Χωρίς ακόμα να έχει ντεμπουτάρει στην EuroLeague. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει να κάνει με... Με τα μπαν που έχει... Και γενικότερα το financial fair play των Σέρβων. Ο Ιαν Χάμερ, παίκτης ο οποίος τον είχαμε δει με την ΑΕΚ, είναι σε συζητήσεις με το Περιστέρι για να αποτελέσει το διάδοχο του Δημήτρη Γραφάνη. Και έχουμε μία δήλωση του Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος λέει στηρίζει τον Σάρωνας Γιασκεβίτσους, κάθε μέρα λέει μου δίνει έξτρα κίνητρο. Και θα πάμε να κάνουμε μία μικρή αναφορά και στο βόλεϊ. Βόλεϊ το οποίο ορίστηκαν εχθές οι αγώνες για το Challenge Cup, η μητελική με ελληνικό εμφύλιο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην ερχόμενη Τρίτη, το πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι στις 7 η ώρα και ακολούθως η ρεβάνση στις 15 στο κλειστό του Αγίου Θωμάς Μαγαρούς και όχι στο ΆΚΑ όπως είχε ακουστεί και είχε διαρρεύσει από πλευρά. Πιθανώς για περισσότερο κόσμο, ναι, αλλά... Περισσότερο πιο καυτή έδρα, εγώ θα έλεγα, το κλειστό του Αγίου Θωμά. Έχουμε και αγώνες κυπέλου στο βόλεϊ των ανδρών. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στις γυναίκες.
Ήδη ο Φίνικας είναι η ομάδα που πήρε θέση στα πρώιμη τελικά, καθώς επικράτησε της ομάδας του Πίγασου πολύ, με 3-0 σετ. Στα άλλα παιχνίδια που γίνονται αύριο, έχουμε και Κηφισιά Όφη στις 5.30, στο Γυμναστήριο Μίκρας στις 7, Άρης, Αριστοτέλης Κίδρας και νωρίτερα το μεσημέρι στην Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ εναντίον Άθλου Ορεστιάδας. Να πούμε από εκεί πέρα ότι έχουν περάσει μπάλι στην οκτάδα οι 4 πρώτες ομάδες του πρώτου γύρου του αθλήματος της Volley League, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Μιλωνάς. Και συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα της Volley League το Σαββατοκύριακο με δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει σίγουρα η αναμέτρηση που θα σας πω τώρα και είναι αυτή του Μίλωνα με την Κηφισιά. Ένα μάτσο το οποίο είναι το Σάββατο στις 9.30, μάτσο το οποίο θα δείξει η ΕΡΤΡΙΑ. Στα άλλα παιχνίδια έχουμε Ολυμπιακός Αριστοτέλης Κίδρας, Φοίνικας Παναθηναϊκός, επίσης που δεν αναμέτρηση, ΠΑΟΚ Όφη και Άθλος Ορεστιάδας Πύργος Πολύχνης. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Τι να περιμένουμε στοιχηματικά τώρα αυτές τις μέρες, Γιάννη? Στοιχηματικά τι να περιμένουμε? Είναι διεξάγονται διάφορα πρωταθλήματα, αγώνες κυπέλλων επίσης, σε Ιταλία, σε πρωτάθλημα στη Γαλλία, σε βόλυμη αγωνιστική. Εντάξει, είναι ένας Γιάννης Γιαννούλης, ο οποίος μπορείτε να μπαίνετε στο site matchmoney.com.gr να διαβάσετε τις αναλύσεις αλλά και τα προγνωστικά του από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, όλες τις κατηγορίες Ιταλίας έχει υπευθύνη του και νομίζω ότι σήμερα μας έκανε την τιμή πραγματικά να έρθει στο στούντιο αψηφώντας και το κρύο αλλά και γενικότερα την μπόλικη δουλειά που είχε να κάνει. Από εκεί πέρα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, γιατί θα έχουμε και αγώνες κυπέλλου οι οποίοι ορίστηκαν ΑΕΚ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ Λαμία να γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη. Που και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός έτσι λίγο ανέβηκαν πάλι οι τόνοι στη σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας. Κάτι αναμενόμενο στην Ελλάδα. Με την πλευρά του Ολυμπιακού να ζητάνε και Έλληνα διαιτή. Όχι, συγγνώμη, διαιτή ελίτ. Εντάξει, ναι, αυτό είναι άλλο, απλά στη σύσκεψη που έγινε, εντάξει, ο Ολυμπιακός προτάσει το επιχείρημα ότι στο παραμικρό που μπορεί να συμβεί εκτός γηπέδου ή κατά την αύξηση της αποστολής της ομάδας στην ΟΠΑΠ Αρένα, ότι θα κάνουμε αναστροφή και θα φύγουμε στη... Και είναι από τις λίγες φορές που έχει υποθεί κάτι τέτοιο πλευράς Ολυμπιακού. Ναι. Στην πρώτη πέτρα, ας πούμε, στην πρώτη υπόθεση, ακόμα και στην πρώτη καρτοπετσέτα, θα φύγουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Ως τότε να προσέχετε πάνω από όλα τους εαυτούς σας, να είσαστε καλά και θα τα πούμε ξανά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.